Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Specialist στο Johannesburg. Ανακατασκευή της 2.5 της BMW, μέρος δεύτερο. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε βάλει τη μηχανή πάνω στο stand των μηχανών και θα την ανοίξουμε. Έτσι, θα την ανοίξουμε να τη φρεσκάρουμε, όπως είπαμε. Η μηχανή δούλευε καλά. Δεν είχε ρεταρίσματα, δεν είχε κοψίματα, είχε δύναμη, τα πάντα. Απλά έχει διαρροές γύρω-γύρω. Δυστυχώς αυτό που ήδη έχουμε παρατηρήσει είναι ότι το αμάξι δούλευε με νερό και έχει υποστεί πολύ μεγάλη ηλεκτρόλυση το μοτέρ. Έχει μεγάλες διαβρώσεις, ειδικά στο σύστημα ψύξης. Και θα δούμε πόσο έχει επηρεάσει το μπλοκ της μηχανής και την γυροϊφαλή μόλις την αφαιρέσουμε. Τώρα, δύο-τρία πραγματάκια, γενικά συμβουλές. Όταν κάνουμε μεγάλες επισκευές, επισκευή κινητήρα, κάτι που τέλος πάντων θα μας πάρει αρκετό χρόνο, πάνω από μία-δύο μέρες, γιατί εδώ τώρα θα εμπλακούν και άλλοι άνθρωποι, όπως είναι το μηχανουργείο. Οπότε δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε σε μία-δύο μέρα. Τα ανταλλακτικά δεν θα έρθουν αμέσως. Και δυστυχώς τα ανταλλακτικά για αυτό το αυτοκίνητο, για αυτό το συγκεκριμένο το μοντέρ, είναι όλα από τη Γερμανία. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα aftermarket εμπορίου που λέμε. Και πρέπει να είναι όλα γνήσια. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή αυτά που κοίταξα δεν είναι απαγορευτικές οι τιμές τους, ακόμα και για original. Τώρα, η συμβουλή μου είναι ότι, εφόσον λοιπόν θα μας πάρει τόσο πολύ μεγάλο χρόνο, θα πρέπει να υπάρξει μία τάξη στην εργασία μας. Ειδικά για εμάς εδώ που μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό το μοτέρ, να έχουμε λυμμένο και άλλο μοτέρ και άλλο μοτέρ και άλλο μοτέρ, όσο και καλός μηχανικός να είσαι, ξεχνάς. Και δεν ξεχνάς να φτιάξεις τη μηχανή. Η μηχανή, αν ξέρεις, τη φτιάξεις. Αλλά το θέμα είναι, ξεχνάς που πάει η συγκεκριμένη βίδα, που πάει το συγκεκριμένο παξιμάδι. Είναι τώρα αυτό από εδώ, τη μεριά της εξάρτησης για τη μεριά της εισαγωγής, παραδείγματος χάρη. Καλό θα λοιπόν θα είναι, και ειδικά αυτό να το κάνετε και στην καλωδίωση του κινητήρα. Δηλαδή, εγώ στην καλωδίωση του κινητήρα έχω βάλει χαρτοτενία και έχω γράψει. Αυτό το καλώδιο πήγαινε εκεί, αυτό το καλώδιο πήγαινε εκεί, αυτό το καλώδιο πήγαινε εκεί. Γιατί οι άνθρωποι μας θα ξεχάσουμε και μετά θα το βρούμε, αλλά θα φάμε περισσότερο χρόνο. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν θα το βρούμε. Θα βρούμε ποιο πάει το καλώδιο ή οτιδήποτε, ή η βίδα, αλλά θα κάνουμε δοκιμές και με αποτέλεσμα να χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η συμβουλή μου είναι να κουτάκια θέλετε, σακουλάκια θέλετε, να χωρίσετε τις βίδες και να γράψετε απ' έξω ποιες βίδες πάνε πού. Έτσι. Δηλαδή, τώρα εδώ θα λύσουμε παραδείγματος χάρη τις βίδες, αυτά τα παξιμάδια εδώ από το καπάκι. Εντάξει, είναι obvious, είναι δηλαδή λίγο φανερότερο ότι είναι από το καπάκι γιατί είναι κορονάτα, αλλά εντάξει, βάλτε σε ένα σακουλάκι, γράφτε βίδες ψευτοκάπακου, βίδες εξάντλησης, βίδες εντλίας νερού, βίδες εκείνο. Για να μπορέσετε μετά να προχωρήσετε στη συναρμολόγηση εύκολα. Έτσι. Αυτό είναι σαν γενική συμβουλή. Τώρα. Τι κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα είναι, πρώτο βήμα είναι, πριν κάνουμε οτιδήποτε, να φέρουμε τη μηχανή στο χρονισμό της. Έτσι, έχει σημάδια από μπροστά η τροχαλία που δείχνει το άνω νεκρό σημείο. Η σειρά αναφλέξεως είναι εξακύλινδρο το μοντέρ, η σειρά αναφλέξεως είναι 1, 5, 3, 6, 2, 4. Δεν το ξέρω απ' έξω, το γράφει εδώ το καπάκι. Είναι δηλαδή ο 1, ο 5, ο 3, ο 6, ο 2 και ο 4, έτσι. Αυτό πάντα συμβαίνει στις μηχανές. Δεν είναι στη σειρά δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 η ανάφλεξη. Γιατί? Γιατί προσπαθεί ο κατασκευαστής να ομαλοποιήσει τα φορτία που δέχονται τα πιστόνια σε όλο το μήκος της μηχανής. Δηλαδή μην είναι ένα μπαμ, 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 δηλαδή δέχεται φορτίο το κουζινέτο εδώ, κουζινέτο βάσεως, μετά συνέχεια έτσι. Προσπαθεί να ομολοποιήσει τα φορτία
ώστε κιόλας να μην έχει και κραδασμούς. Έτσι. Είναι και οι κραδασμοί, αλλά είναι και για την καλή υγεία των κουζινέτων κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η σειρά Αναφλέξεως. Οπότε εμείς, ο πρώτος κύλινδρος είναι από εδώ, από τη μεριά που είναι το Dissimeter. Αυτά τα χρειαζόμαστε όλα, γιατί όταν θα βγάλουμε το Dissimeter να ξέρουμε ότι είμαστε στο σημάδι του. Και όταν θα βγάλουμε και τον κεντροφόρο, να ξέρουμε επίσης ότι είναι στο νεκρό σημείο. Βέβαια, αυτές οι μηχανές δεν χρειάζονται ειδικά εργαλεία και τέτοια πράγματα, έχουν σημάδια. Οπότε η διαδικασία είναι τώρα να δύσουμε εντελώς τη μηχανή από το περιοφερειακό. Τι έχει μείνει? Έχει μείνει να βγάλουμε τη βάση του θερμοστάτη, να βγάλουμε την ατλία νερού, να βγάλουμε τη βάση του φίλτρου, να βγάλουμε το Dissimeter, να είναι όλη η μηχανή δειμνή και μετά θα προχωρήσουμε να αφαιρέσουμε το καπάκι, το ψευτοκάπακο κτλ. Πριν ακόμα βέβαια λύσουμε τον κινητήρα ή οτιδήποτε, εγώ σαν αρχή και σας συμβουλή σας το δίνω, είναι η μηχανή δούλευε. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα, δεν τη λύνουμε επειδή είχε κάποιο πρόβλημα, έτσι. Και δεν κάναμε κάποια διάγνωση πριν αφαιρέσουμε τη μηχανή. Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, πραγματικά πλήρη εικόνα, την κατάσταση του κινητήρα, έτσι, θα προχωρήσουμε σε έναν έλεγχο διαρροών κυλίδρων, να δούμε οι κύλινδροι σε τι κατάσταση είναι όλοι, έτσι, να έχουμε εμείς μια πλήρη άποψη. Και μετά θα δούμε, θα κάνουμε κύλινδρο μέτρηση, θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, θα σας τα δείξω όλα με τη σειρά, όλα θα γίνουν. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και μετά θα αρχίζουμε να βγάζουμε κεντροφόρους, αρχίζουμε να κλείνουμε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, η διαδικασία έχει εξής. Βγάζουμε αντλία, βγάζουμε θερμοστάτη, βγάζουμε τη Dissimeter, χρονίζουμε πρώτα τη μηχανή και μετά κάνουμε έναν έλεγχο διαρροών κυλίδρων. Έτσι. Πάμε να τα δούμε. Τώρα, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Εντάξει. Έτσι. Αυτό εδώ είναι η ηλεκτρόλυση. Επειδή τα αμάξι δεν χρησιμοποιούσε αντιψυχτικό. Έτσι. Εντάξει. Έχει φάει το σίδερο. Και εδώ. Εντάξει. Έτσι. Κοιτάξτε πως είναι μέσα σκουριασμένο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έλεγχο διαρροής κυλίδρων στον πρώτο κύλινδρο, έτσι. Σετάρουμε το μηχάνημα. Το έχουμε δείξει αυτό το εργαλείο σε άλλο βίντεο. Είμαστε στο 0 και βάζουμε. Λοιπόν, πρώτος κύλινδρος 65, όχι, είναι στο 35% στην πράσινη περιοχή, έτσι. Δίνουμε από εδώ. Φυσιολογικό. Τώρα, η σειρά αναφλέξεως είπαμε είναι 1-5. Ο 5 είναι εδώ. Έτσι.
Κονεκτάρουμε. Και αυτός, 35. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε όλους. Μόλις τελειώσουμε θα δούμε τα αποτελέσματα. Εδώ το γρανάζι έχει ένα πιν, έτσι, που πάει εδώ για να ευθυγραμμίζεται και να τραβάει το κόντρα όλο, να μην το τρώνε το κόντρα οι 6 βίδες, οι 4 βίδες, η μία 6, να το τρώει το πυράκι που είναι τσαλένιο. Τώρα, με αυτό το εξορκέα εδώ που έχουμε κατασκευάσει, θα αφαιρέσουμε το rocket shaft, δηλαδή τον άξονα από τα πλήκτρα, αυτό να αφαιρούμε τώρα, έχουμε βγάλει ήδη τον από εδώ άξονα από τα πλήκτρα. Βασικά ο κατασκευαστής λέει θα αναβιδωθεί βίδα και με sliding hammer, δηλαδή με σφυρί που πηγαίνω έρχεται να τραβηχτεί, αλλά αυτός είχε κολλήσει και αναγκαστήκαμε να κατασκευάσουμε αυτό τον εξορκέα, το οποίο είναι μια βίδα 016. Έχουμε κολλήσει εδώ μπροστά, έχουμε φτιάξει, θα σας δείξω στον τόρνο ένα αξονάκι που είναι 012x1, να βιδώσει μέσα, γιατί βιδώνει, έχει πάσο εδώ το αξονάκι, για να το τραβήξουμε έξω, και ουσιαστικά κάναμε δουλειά γιατί δεν ερχόταν με τίποτα έξω για κανένα λόγο, ήταν κολλημένο όσο και να το χτυπούσαμε. Τώρα βάλαμε βέβαια αυτές τις ροδέλες σαν αποστάτες για να στην αρχή να δουλέψει αυτό το παξιμάδι και να το τραβήξει σιγά σιγά, να το ξεκολλήσει, και τώρα ξεκολλήσει και έρχεται και με το χέρι έξω. Θα θέλει λίγο προσοχή εδώ, να μας πεταχτούν τα λατήρια. Να τραβάμε. Όχι ακόμα. Τώρα έχει υποχωρήσει. Θα δείξουμε πίσω το λατήριο. Θα βγάλουμε αυτό το πλήκτρο. Θα πιάσουμε μια σιροδελίτσα. Θα πιάσουμε. Αυτό είναι το πλήκτρο. Θα δούμε και το. Έχουμε φτιάξει, έχουμε βάλει αυτό τον αποστάτη. Αυτός είναι ο φορέας της κεντρικής τροχαλίας από Mini Cooper S στο στρόφαλο, που κρατάει τα δύο γρανάζια, το ένα για την αντλία και το άλλο για το χρονισμό. Βάζουμε εδώ τώρα και τις προδελίτσες, χρησιμοποιούμε σαν αποστάτη. Και ουσιαστικά αυτός είναι ο αντάπτορας που έχουμε φτιάξει. Έτσι, χρησιμοποίησαμε μια 016 σε 012, γιατί αυτό εδώ είναι ένα βήμα 1 και δεν θα είχε αρκετή δύναμη ώστε να το τραβήξει. Φτιάξαμε αυτό το αξονάκι, το κολλήσαμε εδώ και ουσιαστικά το κάναμε ένα εξορκέα πρεσαριστό. Λοιπόν, αυτός είναι ο εξορκέας που έχουμε κατασκευάσει. Έτσι, βιδώνει μέσα και χρησιμοποιούμε εδώ αποστάτες ώστε να τραβήξουμε έξω τον άξονα. Αυτός εδώ.
Λοιπόν, αυτό είναι το 6 κύλινδρο μοτεράκι, το Mi 30. Σαν μπλοκ χρησιμοποιήθηκε, μου φαίνεται, μέχρι τη δεκαετία του 80, εάν δεν κάνω λάθος. Τώρα εδώ βλέπουμε, είναι εμφανές, ότι από εδώ βγάζει σαπουνόνερο, δηλαδή λάδι με νερό. Τα μάξι μάλλον είχε κάψει φλάτζα, αλλά επειδή δεν δούλευε πολύ, κοιτάξτε εδώ, βγαίνει, κοιτάξτε εδώ τι βγαίνει, γράσος. Επειδή δεν είχε δουλέψει τα μάξι πολύ, δεν είναι σε γκαράζ, δεν μπόρεσε ο ιδιοκτήτης να καταλάβει ότι τα μάξι έχει κάψει φλάτζα. Τώρα θα φέρω την κάμερα να δούμε και το μπλοκ. Βλέπετε, είναι νερό με σαπούνι. Έναν οδηγό έχει μόνο. Άλλος που να έχει μείνει στο καπάκι. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα. Εδώ είναι ο αγωγός αποστράγγιση του λαδιού. Βλέπετε, είναι, τραβάει εδώ, έχει ένα οχετό. Και από εδώ οδηγεί το λάδι πίσω από την κυλινδροκεφαλή, το οδηγεί πίσω στο κάρτερ. Έτσι. Εδώ τώρα είναι η αγωγή ψήξεως. Οι οποίοι βλέπετε μέσα έχουν αρκετή σκουριά. Οι κύλινδροι θα χρειαστούν ένα horning, θα τους μετρήσουμε βέβαια κιόλας. Horning είναι, θα σας εξηγήσω τι είναι το horning. Θα δούμε. Τώρα θα του λύσουμε, θα βγάλουμε και τα πιστόνια, θα τα βγάλουμε όλα, δεν θα αφήσουμε κάτι πάνω. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε μετά κυλινδρομέτρηση. Λοιπόν, αυτό είναι το μοτεράκι από κάτω. Είναι η φλάτζα του λαδιού. Έτσι. Τώρα θα λύσουμε, θα βάλουμε λίγο μία τάξη στα ανταλλακτικά μας και τις βίδες μας. Και θα βγάλουμε και τα πιστόνια, θα τα σημαδέψουμε, βγέλες. Νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Δεν ξέρω μήπως είναι και σημαδεμένα από προηγούμενο μηχανικό, μήπως είχε ξαναλεχτεί, δεν νομίζω. Και ουσιαστικά, εντάξει, πρέπει να βγάλουμε εδώ και το φορέα της τσιμούχας του στροφάλου. Έτσι, αυτή εδώ μου φαίνεται η καζένα πρέπει να αντικατασταθεί. Τη βλέπω πολύ μπόσικια. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να γράφετε σχόλια και να κάνετε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.